είναι η όλη ιστορία του νόμου 3863. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα και προεκλογικά τότε είχε δηλώσει επανειλημμένως ότι το ΕΚΑΣ στρεβλώνει το συνταξιοδοτικό σύστημα. Ο Υπουργός τότε Εργασίας, ο Λοβέρδος, και ο Υφυπουργός, ο Κουτρουμάνης, είχαν δηλώσει επίσης ότι το ΕΚΑΣ πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ο 3863 ήρθε εις επίρρωση αυτονών και αντικατέστησε το ΕΚΑΣ με τη βασική σύνταξη. Όχι. Όχι, μην μου λέτε όχι. Έτσι, γιατί τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Λέει ο κύριος Ρωμανιάς, από πρώτο χέρι. Ότι έχει καταργηθεί. Όχι, συγγνώμη. Γράφει πουθενά το 3863 ότι στη θέση του ΕΚΑΣ υπάρχει βασική σύνταξη. Ο 3863. Η βασική σύνταξη, ναι, είναι με το 3863. Είπε κάτι νωρίτερα και θα μου επιτρέψετε να σου πω γιατί τα ξέρω καλύτερα από σένα. Είπε, γιατί ήμουνα στα πράγματα τότε, έτσι ήμουνα στα πράγματα το τι γινόταν και σε επιτροπές και παντού. Λοιπόν, ο 3863 δεν είπε απλώς το πώς θα υπολογίσει τις συντάξεις. Άνοιξε το σύστημα το καινούριο. Καθόρισε τις λεπτομέρειες από πάνω μέχρι κάτω. Υποκατέστησε το ΕΚΑΣ. Για να μην. Επομένως, για εδώ να... δεν τίθεται το θέμα, επειδή δεν το λέει ο νόμος, το ΕΚΑΣ εξακολουθεί να υπάρχει. Μην ξεχνάμε άλλωστε, το ΕΚΑΣ το βασανίζουν τώρα. Αλλά και επειδή το λέει ο κύριος Ρωμανιάς, δεν σημαίνει ότι καταργείται το ΕΚΑΣ, συγγνώμη. Σας δεν το λέει ο Ρωμανιάς. Το λένε και οι υπουργοί τότε. Ότι το ΕΚΑΣ. Προσέξτε. Για να μην το παιδέψουμε πολύ και να πάμε και στα υπόλοιπα, θα βγάλετε μια ανακοίνωση να πείτε ότι δεν καταργείται το ΕΚΑΣ. Κοιτάξτε, θα υπάρξει εγκύκλιο και για να τελειώνουμε, να μην κατηγορηθούμε τον κόσμο. Στο πλαίσιο τη εφαρμογή. Εάν λοιπόν πούμε ότι ξέρετε. Του 15, του 38, 63, θα υπάρξει. Κάτε το. Εγώ λοιπόν από αυτή την πλευρά, μια και γίνεται η κουβέντα. Τους προκαλώ να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση. Μπράβο, ανάτο. Έτσι. Τους προκαλώ να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση. Και χαίρομαι. Όχι στην ώρα τους. Όχι στην ώρα τους. Με συγχωρείς. Όχι στην ώρα τους. Σε δύο μήνες αρχίζει η εφαρμογή του. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ, για πάω και στους υπόλοιπους για να μιλήσω. Γιατί εάν η Τρόικα λέει όχι σε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά σε στοχευμένες κατ' επέκταση. Μήπως μία από αυτές είναι το ΕΚΑΣ. Εγώ να σεβαστώ αυτό που λέτε. Όχι, Παπαδάκη, και θα βγάλουμε και ανακοίνωση. Ένα αναμονή της ανακοινώσεως λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε.